Αγανακτισμένοι είναι οι κάτοικοι των περισσότερων τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Σερών από τους φουσκωμένους λογαριασμούς της ΔΕΙΑΣ που έφτασαν τις προηγούμενες ημέρες στα χέρια τους. Οι περισσότεροι λογαριασμοί του νερού ξεκινούν από τα 200 ευρώ και σε κάποιες των περιπτώσεων φτάνουν έως και τα 600. Το παραπάνω θέμα τέθηκε σε συνάντηση που είχαν οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ Γιάννη Γάτσιο το βράδυ της Τετάρτης. Οι πρόεδροι των χωριών εξέφρασαν τα παράπονα των συγχωριανών τους, λέγοντας πως οι κάτοικοι των χωριών τους δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην αποπληρωμή των υπέρογκων ποσών. Ευτυχώς για τον κόσμο του Προβατά και γενικώς για τα χωριά θα πληρώσουν κανονικά, από ό,τι φαίνεται με τα λεγόμενα του Προέδρου, θα πληρώσουν κανονικά τους λογαριασμούς. Εμείς φωνάξαμε εδώ τον Πρόεδρο να μας δώσει κάποια λύση, αλλά δεδομένου ότι ο Πρόεδρος και καλά κάνει από τη μία πλευρά, κινείται στα πλαίσια του νόμου, δεν μπορεί να κάνει τίποτα περισσότερο, δηλαδή να άρει αυτούς τους υπερβολικούς λογαριασμούς. Τι αποδείχθηκε απόψε ότι η μόνη λύση είναι ο διακανονισμός, αποτέλεσμα δεν βγήκε. Εδώ ο Πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ μας είπε ότι θα πρέπει όλοι οι κάτοικοι των χωριών μας να πληρώσουν τα νερά. Εγώ του έκανα μία πρόταση και του είπα να έρθει ο ίδιος σε κάθε χωριό να εξηγήσει τους κατοίκους. Αυτή η κατάσταση δεν γίνεται να μας λέει εμάς και να πηγαίνουμε εμείς να λέμε τον καθέναν εκεί έτσι και αλλιώς. Θα πρέπει να περάσει από όλα τα χωριά και να εξηγήσει τους κατοίκους. Αυτό του ζητήσαμε, να μην, όπως λέει τώρα γίνεται μέτρηση μία φορά το χρόνο, του ζητήσαμε να γίνεται ανά τετράμινο. Οπότε πιστεύω να είμαστε καλύτερα. Η λύση δεν βρέθηκε και ούτε θα βρεθεί η λύση. Στα χωριά αυτό που μας κακοφαίνεται, ήρθε η ΔΕΙΑΣ και βρήκε έτοιμα έργα. Υδραγωγείο, αντικατάσταση από αμίαντο πλαστικές σωλήνες, χωρίς να κάνει έργο, μόνον εισπράττει. Ο κόσμος έχει δίκιο, το δίκιο είναι με τον κόσμο. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι τώρα παράδειγμα που απλώς θέλουν να φωνάζουν. Αλλά τα ποσά είναι μεγάλα. Διαμαρτύρεται ο κόσμος, έτσι. Διαμαρτύρεται, δικαίως διαμαρτύρονται. Τα ποσά είναι μεγάλα. Δηλαδή, μιλάμε μέσον όρο είναι στα 250-300 ευρώ. Είναι πολλά τα λεφτά για την εποχή μας. Η ίδια είναι η κατάσταση και στις τοπικές κοινότητες της Αναγέννησης, Άνω Καμήλας και Καπετάν Μητρούση, όπως υποστηρίζουν οι πρόεδροι. Ναι, πολύ καλά τα είπε ο πρόεδρος ο κύριος Αμανατίδης και πολύ σωστά τα είπε ότι στα χωριά μας δεν γίνονται ούτε ένα έργο, μόνο πληρώνουμε και τίποτα άλλο παραπάνω. Κάναμε τη σύσκεψη εδώ με τον κύριο πρόεδρο τον Γάτσιο. Τα είπαμε, αλλά δεν βρήκαμε καμία λύση. Το θέμα είναι τι θα πούμε εμείς στους χωριανούς. Όπως εγώ και οι υπόλοιποι πρόεδροι θα πάμε μέτρα στο χωριό. Εμένα με περιμένουν. Αν δεν πάω απόψε στο μαγαζί, θα πάω το πρωί αναγκαστικά. Τι έγινε, πρόεδρε, τι θα τους πω, σκάστε και πληρώνετε. Αυτό θα τους πω. Αυτή είναι η λύση. Δεν μπορώ να βρω άλλη λύση. Και λυπάμαι πολύ, εγώ το είπα, ας πούμε, και θα το πω. Όταν εμείς τότε φωνάζαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι την αύξηση αυτή. Κανένας δεν μας άκουγε. Φυσικά δεν ήρθαν και χωριανοί. Ζητήξαμε να γίνει σε άλλο μέρος το συμβούλιο, δεν έγινε. Με αποτέλεσμα, ο κύριος Χασαπίδης μαζί με τον Δήμαρχο, εγώ το λέω, δεν φοβάμαι κανέναν. Πολιτικά, να ξέρουν οι απέναντι μου, δεν φοβάμαι κανέναν. Γιατί δεν έχω ανάγκη εγώ τα λεφτά που με δίνει ο Καλλικράτης. Εγώ είμαι συνταξιούχος ένστολος και δεν έχω κάνει κανένα. Αλλά αυτό που έγινε με τα νερά είναι πολύ δύσκολο. Είναι παππούς ο οποίος του ήρθε 400 ευρώ, δεν μπορεί να τα πληρώσει. Όχι, φυσικά είμαι πάρα πολύ δυσαρεστημένη. Στεναχωριέμαι ιδιαίτερα γιατί θα πρέπει να γυρίσω στο χωριό και να πω στους κατοίκους ότι ό,τι λογαριασμό πήρατε πρέπει να τον πληρώσετε. Αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο για μας και για τον κόσμο όλο. Είναι νομίζω πάρα πολύ άδικοι αυτοί οι λογαριασμοί. Θα έπρεπε να βρεθεί κάποιος τρόπος να καταμετρηθεί το νερό, η κατανάλωση και να μοιραστεί αυτό το ποσό στα τετράμινα. Δηλαδή, έρχεται ειδικά στο Μητρούση, βρισκόμαστε τώρα εκτεθειμένοι όλοι και αυτοί που δεν χρωστούσαν αυτή τη στιγμή βρίσκονται να χρωστάνε. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης και Αποχέτευσης Σερών Γιάννης Γάτσιος, αφού άκουσε με προσοχή τα όσα ανέφεραν οι πρόεδροι, τους εξήγησε πως λύση στο θέμα δεν υπάρχει και πως το μόνο που μπορούν να κάνουν οι κάτοικοι είναι να πληρώσουν τους λογαριασμούς ή να ξεκινήσουν διαδικασία διακανονισμού με τη Δημοτική Επιχείρηση. Στους προέδρους είπα την πάσα αλήθεια. Αυτό που ακριβώς συμβαίνει. Δεν μπορούσα ούτε ψέματα να πω, δεν είναι του χαρακτήρα μου, ούτε να καλύψω, να πω θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο.
Είπα την πάσα αλήθεια και αυτό που νομικά μπορούμε να κάνουμε. Για αυτούς τους υψηλούς λογαριασμούς, αυτό που είπα, όσοι τους αμφισβητούν, μπορούμε να κάνουμε επανέλεγχο και αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει κάποιο λάθος, να το διορθώσουμε και φυσικά δεν θα πληρώσουν τα ποσά αυτά. Αν όμως αποδειχτεί ότι δεν υπάρχει κάποιο λάθος, αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει η κατανάλωση και δεν μπορούμε ούτε να κουρέψουμε αυτό το ποσό, όπως είπαν οι πρόεδροι, αυτό δεν μπορεί να γίνει νομικά. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος σε θέματα καθαριότητας και κάτοικος Προβατά, Παντελής Χράπας. Υπάρχουν και λογαριασμοί, είναι η καθάριση του έτους του 2017. Οι μικρότεροι λογαριασμοί είναι από 80 και φτάνουν μέχρι τα 700 ευρώ η καθάριση. Είναι νούμερα μεγάλα, τα περισσότερα είναι πάνω από 100 ευρώ. Μέχρι και 200 ευρώ είναι τα πιο συνηθισμένα. Για καθάριση πάντα μιλάμε. Έχει και περιπτώσεις που ξεφεύγουν και κάποιες χαμηλότερες. Η εκτίμησή μας είναι ότι αυτά τα νούμερα είναι πολύ ψηλά. Σε ανθρώπους μοναχικούς, μόνοι που μένουν γέροι στο σπίτι, γέροντες, με λογαριασμούς 300 και 400 ευρώ είναι δύσκολο να πληρωθούν χωρίς ΕΚΑΣ, χωρίς σύνταξη, που ζουν αξιοπρεπώς, χωρίς να ζητιανεύουν. Μόνοι τους άνθρωποι δεν είναι δυνατόν να πληρωθούν αυτά τα νούμερα. Είναι υπέρογκα τα ποσά.